Νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ορεινή επαρχία του Αμαρίου δίδονται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Υπαίρθρου, από το οποίο έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα χρήματα αυτά έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη υποδομών που θα αναδεικνύουν τη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό του Αμαρίου. Και μέσα από το ΣΑΠΗ και μέσα από το ΕΣΠΑ και μέσα από προγράμματα Υπουργείων όπως τα ΟΠΑΧ. Παραδείγματος χάρη έχει ήδη δημοπρατηθεί ένα τμήμα του ΣΑΠΗ που αφορά το παλιό δημοτικό σχολείο στις Ελένες και στις Λαμπιώτες. Παράλληλα, στις Λαμπιώτες και τις Ελένες θα αναβαθμιστούν δημοτικά κτίρια, τα οποία θα μετατραπούν σε περιβαλλοντικούς χώρους, ενώ 11 χώροι θα μετατραπούν σε κέντρα πληροφόρησης φυσικών και πολιτιστικών στόχων. Όπου, παραδείγματος χάρη, στις Ελένες θα γίνει ένα περιβαλλοντικό κέντρο με 6 στρέμματα τα οποία βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο. Τα έργα αυτά θα δημοπρατηθούν σταδιακά μέχρι τον Ιούνιο, ενώ ακολουθεί ηλεκτρονικός οδηγός καθώς και σήμανση πληροφοριακού υλικού από το βόρειο τμήμα του Αμαρίου μέχρι και τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα οποία και θα συμπεριληφθούν στους 11 δημοτικούς χώρους. Ακριβώς επειδή το Αμάρι έχει τη φύση του, έχει τη χλωρίδα και την πανίδα του και θα μπορεί κάποιος να την απολαύσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα 12 σχολεία.